Σήμερα είχαμε μία πρώτη μεγάλη νίκη. Ό,τι και να θέλουν να δώσουν παρέ. Με όποιες δικαιολογίες και προκλητική στάση της εργοδοσίας είχαμε επάνω στην επιθεώρηση εργασίας στη συζήτηση που είχαμε και συναντήσαμε. Παρόλες τις απίστευτες δικαιολογίες που ακούσαμε, τα επιχειρήματα που δεν πατάνε πουθενά, τα επιχειρήματα που στο τέλος έφτασαν με το απίστευτο θράσος να πούνε ότι δεν πειράζει κι ας δουλεύουν 10 ώρα και 11 ώρα θα αμείβονται με 500 ευρώ παραπάνω, απέναντι σε αυτό απαντήθηκε ότι τις ζωές μας δεν τις πουλάμε, οι ζωές μας δεν πληρώνονται, οι ζωές μας δεν εξαγοράζονται, θα συνεχίσουμε για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, θεωρώ θα το πετύχουμε, η δύναμη είναι σε εσάς, στο συλλογικό αγώνα που τον έχετε ξεκινήσει και που είναι γεγονός και δίνεται το στίγμα σε όλη την εργατική τάξη, σε όλη την Ελλάδα, αποτελείται παράδειγμα. Αυτό να συνεχίσετε, γιατί πραγματικά είναι το μόνο που φοβούνται και μπροστά σε αυτό το φόβο, όταν ο εργάτης ξεπερνάει το φόβο, δεν μένει τίποτε άλλο. Ένα τείχος αδιαπέραστο υψώνεται μπροστά σε κάθε εργάτη και είναι ο φόβος. Σήμερα αυτός ο φόβος έπεσε. Το τείχος αυτό έπεσε. Αναγκάζονται κάτω από την πίεση των σωματείων, παίρνουν πίσω το 11ωρο, 10ωρο και τη τεχνοχημική ανέβαση του εργάνη από προχθές 8ωρο για όλους τους εργαζόμενους. Ό,τι και να ακολουθήσει, όποια και να είναι η απόφαση της επιθεώρησης, να μην σας απασχολεί. Οι νόμοι καταργούνται στον δρόμο και στην πράξη. Ο άδικος νόμος δεν θα περάσει. Οι εργάτες των μεταλλείων δεν μπορούν να δουλεύουν πάνω από 6,5 ώρες, όχι πάνω από 8 ώρες. Και αυτό να το έχετε μπροστά. Να είστε σίγουροι ότι με τον αγώνα σας, τον ενωμένο αγώνα, θα κερδίσετε μια συλλογική σύμβαση εργασίας που θα είναι στα μέτρα και στις ανάγκες όλων των εργαζομένων.